Φωτιές και οδοφράγματα στήθηκαν για δεύτερη μέρα έξω από την ΑΣΟΕ, λίγες ώρες μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς από αστυνομικό που ακινητοποιήθηκε με το περιβολικό στην Πατησίων, ενώ δεκάδες πολίτες κυκλοφορούσαν στην περιοχή. Λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι, μια ομάδα περίπου 30 ατόμων βγήκε από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και άρχισε να πετά πέτρες και αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με ρήψη χημικών. Ακούσαμε 4 μπαμ. Κατευθείαν καταλάβαμε, επειδή υπήρχε γενικότερα ένα κλίμα έξω από τη σχολή, καταλάβαμε ότι είναι κρό του λάμψη, ότι ίσως είναι δακρυγόνα κτλ. Δεν πήγε σε καμία περίπτωση στο μυαλό μας. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, το περιπολικό είναι εγκλωβισμένο στην κίνηση. Ο δρόμος είναι κατάμεστος από πολίτες και οχήματα. Ο οδηγός κρατάει με το ένα χέρι το τιμόνι, με το άλλο χέρι το υπηρεσιακό του όπλο. Πραγματοποιεί ελιγμούς ώστε να απεγκλωβιστεί. Οι άλλοι δύο συνάδελφοι πρόλαβαν και κατέβηκαν από το περιπολικό μόλις δεχτήκαμε την πρώτη πέτρα. Ήμουν στη θέση του οδηγού, κατέβασα το παράθυρο και φώναζα να με αφήσουν να φύγω. Έβγαλα το όπλο και πυροβόλησα χωρίς να κατέβω από το περιπολικό. Για παράβαση εντολών εκ μέρους των αστυνομικών, οι οποίοι πέρασαν μπροστά από την ΑΣΟΕ, ενώ είχε δοθεί απαγόρευση, έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Η εντολή ήταν ξεκάθαρη να μην πλησιάζουν τα περιπολικά, γιατί επίκειτο η παρέμβαση των δημιουργών. Και κάποιοι παρέβησαν την εντολή. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τίποτε άλλο. Τα υπόλοιπα αντιμετωπίστηκαν στην πορεία. Αυτή και θα μπορούσε να σκοτωθεί πολίτης έτσι που πυροβολούσε στον αέρα. Στα εξήγησα όλα, κυρία Κοράη. Τα υπόλοιπα από τη στιγμή που δεν συνέβησαν, γιατί να το συζητήσουμε. Οι εικόνες με τον αστυνομικό να πυροβολεί στον αέρα προκάλεσαν οξία πολιτική αντιπαράθεση. Αστυνομία η οποία σκορπάει τριαντάφυλλα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Καλό είναι οι όποιες υπερβολές ή τα όποια ενδεχομένως επικρισιακά λάθη να μην αποτελέσουν άλοθη για να έχουμε μια αστυνομία η οποία θα είναι με σταυρωμένα χέρια. Εικόνες με οικογένειες και καροτσάκια που ανεβαίνουν για να πάνε στο πεδίο του Άριος. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν έπρεπε να γίνουν οι πυροβολισμοί στον αέρα. Η αστυνομία έχει εκπαίδευση και για τα δύσκολα. Και η αστυνομία πρέπει να έχει εκπαίδευση και για τα δύσκολα. Εσείς δεν έχετε κάνει πανεπιστημιακή αστυνομία. Αν κάνετε και μια αστυνομία για τα μεταπτυχιακά. Αυτό που κάνετε έπιασε τόπο. Τίποτα δεν έκανε. Τίποτα δεν κάνετε. Ο αστυνομικός είναι αστυνομικός. Αν θέλετε τραπεζοκόμους, να τους πάρετε σπίτι σας. Θα πυροβολεί όπου χρειάζεται στον αέρα και πρέπει να πυροβολεί για να αμυνθεί. Τόσο κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων, όσο και το μεσημέρι της Πέμπτης, δεν έγινε καμία προσαγωγή και καμία σύλληψη στην ΑΣΟΕ.